Καλημέρα κύριε Κρητικά. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Λοιπόν κύριε Κρητικά, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν φωνάζατε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα? Να το σου λέει ο άλλος. Έρχεται ο εξωδικαστικός αυτός συμβιβασμός ρύθμισης των οφειλών. Είναι κακό? Θα σας απαντήσω με πάσα ειλικρίνεια αστειότητες. Θα σας πω λοιπόν αυτά που είχα ήδη προειπεί και είχα προειδοποιήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε ένα τσουνάμι πτωχεύσεων. Αυτό που διαφημίζεται σαν δεύτερη ευκαιρία, αυτό που διαφημίζεται σαν ρύθμιση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σπιράλι οικονομικού θανάτου. Πρώτη φορά ειλικρινά, στα 20-25 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα, βίωσα τέτοια επικοινωνιακή προπαγάνδα περί δεύτερης ευκαιρίας. Η δεύτερη ευκαιρία, ξέρετε, που έγκυται στο ότι μιλάς εσύ με την τράπεζα, η τράπεζα το απορρίπτει, και η δεύτερη ευκαιρία είναι το ότι σου παίρνουν τα πάντα, όταν λέω τα πάντα κινητή και ακίνητη περιουσία, και θεωρητικά μετά από 3 χρόνια είσαι ελεύθερος να ξαναρχίσεις τη ζωή σου. Βεβαίως το ερώτημα είναι σε ποιο περιβάλλον θα ξαναρχίσεις τη ζωή σου. Εάν λοιπόν πάμε επί της ουσίας, θα σας πω πρώτη παγίδα του εξωδικαστικού. Μισό. Πριν την παγίδα, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Βεβαίως. Δεν ισχύει ότι μέσω της πλατφόρμας οι οφειλέτες μπορούν για πρώτη φορά να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως, εξωδικαστικά και ως 240 δόσεις όλες τις οφειλές προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές? Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Δεν ισχύει αυτό? Αυτή είναι η μία πλευρά. Ναι, αλλά αφού λέει αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγών πληρωμής κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, αφού λέει αναστολή, εσείς πώς λέτε ότι αυτό δεν ισχύει? Θα πρέπει, αν διαβάσετε το κείμενο του νόμου, ναι, το οποίο αυτό, αν θέλετε, είναι που θα εφαρμοστεί στην πράξη. Προφανώς. Θα πρέπει να συνενέσουν οι πιστωτές, που η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική. Αν θέλει δηλαδή ο κριτικός μπανκ, θα συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή. Κανείς δεν τον υποχρεώνει. Δηλαδή μου λέτε ότι αν θέλει και το δημόσιο μετέχει, αν δεν θέλει δεν μετέχει? Αν θέλει και το δημόσιο και συμμετέχει. ΕΦΚΑ, ΔΕΕ, ΟΤΑ και τα λοιπά, αν θέλουν μετέχουν. Αν θέλουν μετέχουν. Βεβαίως εκεί θα σας πω αυτό που μας είπαν στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση, που μας είπε ο αρμόδιος υπουργός, ότι το δημόσιο δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει. Εγώ αυτό το εκλαμβάνω ότι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια δημόσια δέσμευση από πλευράς υπουργού, ότι το δημόσιο θα συμμετέχει και ότι θα είναι και θετικό. Τουλάχιστον το κρατάω αυτό. Μάλιστα. Το κρατάω. Για συνεχίστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, επί της ουσίας δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτικότητα. Όπως προσέχετε, δεν υπάρχει και καμιά υποχρεωτικότητα και να συμμετέχει μια τράπεζα ή ένα servicers ή ένα fund, το ότι είναι υποχρεωμένο και να συμφωνήσει. Δηλαδή μπορεί απλά να έρθει να σου πει, κύριε Κρητικέ, εγώ σου θέτω αυτούς τους όρους. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τελειώσαμε. Δεύτερο δεδομένο, δεν παρέχει καμία προστασία. Δηλαδή και στην εξεδικαστική διαδικασία να είσαι και να κουβεντιάζεις, να το πω έτσι, ή να διαπραγματεύεσαι, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεν υπάρχει καμιά προστασία. Ούτε πρώτης κατοικίας, ούτε δεύτερης, ούτε τίποτε. Πώς αφού είναι και μισό λεπτό. Εγώ πρέπει να κάνω το σύγκρουο διαβόλου για να φωτιστεί αυτό που λέτε πιο πιστικά. Με συγχωρείτε όμως. Εδώ δεν λένε ότι αναστέλλονται τα πάντα. Μου λέει εδώ επιχειρηματίας, έχει απόλυτο δίκιο κριτικός. Ως επιχειρηματίας σου το λέω, είναι καταστροφικό. Αλλά πώς ανακοινώνεται ότι αφού μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα ο κριτικός αναστέλλεται οτιδήποτε από το κυνήγι, να το πω έτσι? Εγώ μιλάω με βάση το κείμενο του νόμου. Και γι' αυτό που μου λέτε, ναι, θα σας αντιλέξω ότι αυτό που μόλις συζητάμε διαφημίζεται σαν δεύτερη ευκαιρία. Που μόνο δεύτερη ευκαιρία δεν είναι. Μάλιστα. Άρα είναι έτσι επικοινωνιακά, ο νόμος όμως δεν το παρέχει αυτό, μου λέει. Όχι βεβαιότατα. Και μάλιστα περί αυτού του θέματος είχε γίνει, αν θέλετε, μια τεράστια προσπάθεια κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να γίνει κατανοητό ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, και δυστυχώς δεν περάστηκε. Δεν υπάρχει καμία αναστολή που να προβλέπεται από τον νόμο. Επομένως είσαι στο έλεος των πιστωτών σου. Και να σας πω, διότι εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Άντε το δημόσιο να μην προχωρήσει. Όχι επειδή το υποχρεώνει κάποιος, επειδή αυτή θα είναι η πολιτική. Βέβαια εδώ κρατάω, αν θέλετε, την προαίρεση ή την επιφύλαξη ή τον αστερίσκο επ' αυτού του θέματος, ότι δηλαδή δεν θα προχωρήσει το δημόσιο, τι θα πούν οι δανειστές της χώρας.
Διότι εκεί είναι ένας μεγάλος αστερίσκος. Γιατί σας το λέω αυτό? Ότι σας παραπέμπω πριν από δύο μήνες στο συνέδριο των αδελφών, Απρίλιο του 2021, όπου επίσημη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο, ο οποίος είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία πρέπει σε ταχύτατες χρόνους να διενεργήσουν 120.000 πληστηριασμούς πρώτης και κυρίας κατοικίας. Επίσημη δημόσια δήλωση. Και διερωτώ με εγώ, εάν αυτό ισχύει, που θα ισχύσει, διότι ήδη σας λέω, και ενώ υπήρχε αναστολή με νομοθετική διάταξη, οι πληστηριασμοί γινόντουσαν. Έχουμε περιπτώσεις οικογενειών που είναι μέσω αναστολής, και αναφέρομαι στο χρονικό διάστημα 15 με 30 Μαΐου, χάσαν το σπιτάκι τους, γιατί μιλάμε για σπιτάκι 65 τετραγωνικά μέτρα, και οι άνθρωποι αυτοί είχαν δώσει και 150.000 ευρώ, είχαν πληρώσει προς τους πιστωτές από τότε που είχαν πάρει τα δάνεια, και για τους ανθρώπους αυτούς εκκρεμούσε και η έφεσή τους, και έγινε και προσφυγή και στο αρμόδιο πρωτοδικείο, και εδώ έχουμε άλλο τεράστιο πρόβλημα, όπου δικαστής προαποφάσισε και την κρίση των εφετών και έβγαλε το σπιτάκι στον πληστηριασμό χωρίς να περιμένει να εκδικαστεί η έφεση. Διότι πρέπει να σας πω, και ας με διαψέσει είτε ο εκπρόσωπος των δικαστών είτε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κλιμάκια από τον Άριο Πάγο διατρέχουν όλα τα πρωτοδικεία και τεροδικεία της χώρας, και στην ουσία προτρέπουν τους δικαστές να διενεργούν τους πληστηριασμούς. Θα σας πω λοιπόν ότι πριν από 15 μέρες, όταν βρέθηκα στην Ευελπίδων, που είναι πιλωτικά δικαστήρια της χώρας λόγω όγκου και μεγέθους και όχι λόγω γεωγραφικής τοποθέτησης, τα πινάκια ήταν κυριολεκτικά, τα μονοπολούσαν funds, το επαναλαμβάνω τη λέξη funds, και services που διενεργούσαν πληστηριασμούς. Άρα, κύριε Κρητικέ, στην πράξη λέτε ότι η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πληστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη συμπεριλαμβανόμενης πρώτης κατοικίας, η αναστολή αυτή, καθώς και της επαγγελματικής στέγης, δεν ισχύει? Είναι στην προαίρεση των πιστωτών. Μάλιστα. Και θα σας πω ότι το δημόσιο να το τηρήσει. Ας μην μου μπαίνεις στο δημόσιο. Ναι, αλλά λέτε ότι το επαναλαμβάνω, δεν είστε σίγουρος. Δεν να είστε δούμε σίγουρος και αντίδραση από τους δανειστές της χώρας. Δεν μου λέτε ένας υπερχρεωμένος, συγγνώμη, υπερχρεωμένος ΟΤΑ. Είστε σίγουρος ότι θα το τηρήσει? Όχι. 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 Πείτε μου, η ρύθμιση ότι χορηγείται στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη προσημείωση στην πρώτη κατοικία ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνδεση του νοικοκυριού για 5 έτη, δεν είναι μια καλή ρύθμιση? Είναι μια καλή ρύθμιση, βεβαίωτα. Εγώ δεν θα αντιλέξω το ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, και μάλιστα το έχω πει και δημόσια αυτό. Υπό την αίρεση βεβαίως, και θα σας πω ότι αυτό που μόλις κουβεντιάζουμε τώρα στην έγκριτη εκπομπή σας αποτελεί πανευρωπαϊκά το πιο αυστηρό πλαίσιο πτώχευσης. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος πτωχευτικός που κρατάτε στα χέρια σας και σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι πανευρωπαϊκά το πιο αυστηρό πλαίσιο. Εξακριβωμένο και διακριβωμένο. Πείτε μου, εδώ λέει ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα στον κύριο Πρόεδρο, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Εγώ, διαβάζοντας το νόμο, αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία δεν πρόκειται, ακούστε πώς το γράφει, να ξελουκετάρω το μαγαζί μου. Θα σας πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Διότι πάμε λοιπόν στον εξοδικαστικό, ο οποίος θα σας πω εγώ θεωρητικά ότι από το δημόσιο καταλήγεις, διότι έχει αυτή την πολιτική βούληση και όχι την υποχρέωση, και ότι τον αφήνουν και δανειστές να συνενέσει, της χώρας μιλάω, και από εκεί πέρα έχεις τους ιδιώτες, services on τράπεζες. Εκεί δεν τελειώνεις με τίποτε. Και προσέξτε τώρα, στο πτωχευτικό μπορείς να πας ή να σε οδηγήσει ένας μόνο πιστωτής. Δηλαδή εσείς χρωστάτε σε μένα. Ναι. Που εγώ είμαι fan, servicers, εταιρεία ειδικού σκοπού, οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν έχουμε, σας κάνω έτοιμα πτώχευσης, ένα στους 10 πιστωτές, το επαναλαμβάνω, ένα στους 10. Εσείς αυτό το έτοιμα πτώχευσης δεν έχετε κανένα νομικό δικαίωμα να το ανακόψετε δικαστικά. Δηλαδή σας οδηγώ υποχρεωτικά στην πτώχευση. Και μέσα σε χρόνους εξπρές 3 μήνες, διασυνδίκου, κάνετε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία, αλλά και κινητή περιουσία. Ο σύνδικος λοιπόν, αυτός που θα πει ο υπεύθυνος,
Έχει δικαίωμα να σας κατασχέσει. Μέχρι στιγμής οτιδήποτε εισόδημα από μισθούς έχετε πάνω από 1.200 ευρώ, και το κρατάω αυτό με αστερίσκο, διότι υπάρχει επιτακτικό αίτημα μείωσης του ποσού αυτού, του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων, διότι στο πρωταρχικό κείμενο που μας δόθηκε προς επεξεργασία, και το βγάζω στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή αυτό, υπήρχε δικαίωμα κατάσχεσης μισθών και συντάξεων από το πρώτο ευρώ. Έγινε λοιπόν μια σφοδρότατη αντίδραση όσο μπορούσαμε, και πολιτικά και κοινωνικά και δικαιοπολιτικά, και καταφέραμε προς το παρόν να διατηρηθεί το όριο των 1.200 ευρώ, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα μειωθεί στο 50%. Δηλαδή θα πάει στα 600 το ακατάσχετο, αυτό μου λέτε? Αυτό φοβάμαι. Υπάρχει αυτό το αίτημα από πλευράς των δανειστών της χώρας. Τώρα αίτημα, απέτηση, όπως θέλει ο καθένας, ας το εκλάβει. Πολύ φοβάμαι ότι σε κάποιο δεδομένο χρόνο θα θεσμοθετηθεί. Έρχεται λοιπόν ο σύνδικος της στόχευσης, σου κατάσχει ό,τι είναι πάνω από το κατάσχετο και εισπράτης, 1.400 ευρώ, 1.500, πάνω από τα 1.200 στο κατασχέτη, σου κατασχέτει και σου εκπληστηριάζει όλη την ακίνητη περιουσία, τα πάντα και κινητή περιουσία. Ό,τι προβλέπεται σε κινητή περιουσία. Αν δεν με διαλανθάνει η μνήμη μου, αυτό που σου αφήνει είναι το ψυγείο, το τραπέζι της κουζίνας, διότι είναι απαραίτητο για να διαβιώσεις, για να φας, το κρεβάτι σου, κάποιες χαρέκλες. Όλα τα άλλα θεωρούνται ότι μπορούν να κατασχεθούν και να εκπληστηριαστούν σαν αντικείμενα έχοντα αξία. Αφού λοιπόν γίνει αυτός ο εξαπονδρισμός, το τονίζω, ύστερα από 3 χρόνια, και αφού σου παίρνουν, αν έχεις κάποιο έδιμα πάνω από 1.200 ευρώ, σου λέει τώρα μπορείς να ξαναρχίσεις τη ζωή σου. Πώς θα ξαναρχίσεις τη ζωή σου, όταν τα στοιχεία της στόχης μπορεί επίσημα να μην φαίνονται, άτυπα όμως στο ολιγοπόλιο που είναι οι 4 εναπομείνουσες αφελητισμένες συστημικές τράπεζες, θα υπάρχει μέσα ότι ο κριτικός έχει πτωχεύσει. Θα ξαναρχίσεις τι? Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, λέει εδώ φίλος ο Σιμεών, που είναι και οδηγός ταξί, καλά τιμόνια Σιμεών και σήμερα. Η διατύπωση, λέει, στον νόμο είναι από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του πτωχού, ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετησίου εισοδήματος του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αυτό έχει υπολογιστεί ως 1.200 ευρώ. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι σύμφωνα, ναι, με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Διότι μεταξύ ακατάσχετου, διατύπωση ακατάσχετου, για διατύπωση εύλογων συνδικών διαβίωση, είναι αυτό που μόλις σας είπα. Μάλιστα. Είναι αυτό που μόλις, γιατί για ένα άτομο, αν δεν κάνω λάθος, οι εύλογες δαπάνες διαβίωση είναι περίπου στα 700 ευρώ ή 750. Μάλιστα. Το βλέπετε λοιπόν το δούριο υπό. Κύριε Πρόεδρε, έχετε υπόψη σας, το ξέρω ότι έχετε υπόψη σας, θέλω να το πω για τους ακροατές, ότι 150 δικηγόροι όλης της χώρας με μια ανοιχτή επιστολή για τους νόμους 3869 του 10, 4745 του 20 και 4738 του 20 προς υπουργούς δικαιοσύνης και οικονομικών, αναφέρονται στο πτωχευτικό, το ξετινάζουν μοταμό, αλλά πληροφορούμε ότι αυτή η ανοιχτή επιστολή είναι, προσέξτε τώρα, με τις ευλογίες όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι επέλεξαν τη μεθοδολογία πρόσωπα των διοικήσεων ή υπέρυξ των διοικήσεων να βάλουν την υπογραφή. Μήπως πρέπει να συντονιστείτε όλοι? Θα σας πω ότι κάποιοι από τους συγκεκριμένους δικηγόρους που έβαλαν τις υπογραφές εργάζονται στις νομικές υπηρεσίες της Εθνικής Ομοσπονδίας που προείσταμε. Α, μάλιστα. Θα σας πω γιατί προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε μέσο ή μέτρο αντίδρασης. Θα σας πω ότι φυσικότατα οι δικηγορικοί σύλλογοι ή η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων δεν ξέρω γιατί δεν έχει αντιδράσει σε αυτό, αν θα μου επιτρέψετε, το νομικό μόρφωμα. Όπως επίσης μου περσενεί τεράστια εντύπωση, σαν θεσμικό κενό, που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών δεν έχει αντιδράσει. Όταν όμως αφορά μισθούς, επιδόματα και κάθε μορφής παροχές, αντιδρά. Σε αυτό που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν αντιδρά. Όπως επίσης δεν έχει αντιδράσει, μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, στην κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άθεο του συντάγματος, που καταργεί τη φυσική δίκη. Διότι σε πλήρη συνάρτηση με το πτωχευτικό, και αυτό το αγνοεί ο κόσμος, είναι ότι
κατά απέτηση και θα πω κατά με διπλωματική ρήτρα στην ουσία, που υποβλήθηκε προς την ελληνική κυβέρνηση, υποχρεώθηκε, το επαναλαμβάνω, η ελληνική κυβέρνηση να φέρει νομοθετική διάταξη όπου οι εναπομείνουσες 75.000 υποθέσεις του νόμου Κατσέλη σε αυτές τις οικογένειες, προσέξτε, απαγορεύεται η πρόσβαση στο δικαστήριο να είναι παρόντες, τους απαγορεύεται να δουν τον δικαστή και τους απαγορεύεται να εξετάσουν και μάρτυρα με φυσική παρουσία, αλλά τους υποχρεώνουν κατά παραβίαση συντάγματος και χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτά μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα γίνονται ή σε αποικίες, να ανεβάσουν ηλεκτρονικά, λέει, τα στοιχεία τους και τα έγγραφά τους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και μετά να τα καταθέσουν στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Και αυτό ήτανε. Αυτό είναι το δικαστήριο. Και σας ερωτώ εγώ, αν πάρετε και την νομική ιστορία, την παγκόσμια διαχρονικά και την πολιτική, πού έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα? Και τι σημαίνει αυτό το ότι γυρνάνε κλιμάκια του Αρείου Πάγου και προτρέπουν τους δικαστές να απορρίπτουν και ας με διαψεύσουνε? Γι' αυτό λέω ότι οι δικαστές δυστυχώς είναι κατώτεροι των περιστάσεων που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα έρθω μετά στα στοιχεία, γιατί είστε πάντα ενημερωμένος. Πρέπει να το πω αυτό καθημερινά, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Ακούστε εδώ, στέλνει ένας δικηγόρος, συνάδελφος δηλαδή δικό σας, στέλνει. Μου ζητάει να μην πω το επίθετο, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Κώστας, από το μικρό του. Λέει, πέσα στον κύριο Πρόεδρο, φαντάζομαι θα το έχει υπόψη του, ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας 4738 του 20, παρόλο που δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία των οφειλετών και δεν προστατεύει την κύρια κατοικία τους, όπως γινόταν με τον 3869 του 10, προέβλεπε έστω στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες να αιτηθούν την αγορά της κατοικίας τους από το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, προκειμένου μετά την πτώχευσή τους να παραμείνουν στην οικία τους σαν μισθωτές. Πλην όμως, το ξέρει ο Πρόεδρος, λέει, ότι ο εν λόγω φορέας μέχρι σήμερα δεν έχει συστανθεί καν. Θα σας πω ότι, πρώτον, η παρατήρηση του κύριου Κώστα, θα τον πω έτσι, τον ναι, άνθρωπο, ναι, ναι, ναι. Δεν γνωρίζω και το επώνυμο του, το κύριο Κώστα είναι απολύτως ορθή. Πλην όμως, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το ανέκδοτο της ημέρας, η προστασία και η προοπτική επαναγορά της κατοικίας από τους ευάλωτους δανειολήπτες. Θα μου πείτε, μα γιατί, κύριε Κριτικέ? Και σας απαντώ ευθύς αμέσως. Πρώτον, αφορά εκείνη την κατηγορία των οικογενειών που έχουν αιτήσει οικογενειακό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ. Δηλαδή στους 100 είναι το 10%. Επομένως, το 90% εξαποδρίζεται άμεσα. Άμεσα, μέσα σε 3 μήνες. Πάμε στο 10%. Το 10% του δίνουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση για να επαναγοράσει την κατοικία του, θα πρέπει για 12 χρόνια να την νοικιάσει. Και να την νοικιάσει από το φορέα Παύλα Φαντ. Διότι φαντ θα είναι αυτό που θα παίρνει τα σπίτια με διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή κερδοσκόπος, κεροσκόπος, τοπογλύφος. Να βάζουμε τις παύλες. Θα παίρνει λοιπόν, θα υπογράφει σύμβαση νοικίαση της κατοικίας του σε ενίκη που θα το ορίζει το φαντ. Προσέξτε τώρα, όρος που θα υπάρχει. Πάει ο κριτικός λοιπόν, του έχει πάρει το σπίτι το φαντ και το νοικιάζει. Θα το νοικιάσω σε τιμή νοικίασης που θα μου καθοριστεί χωρίς να έχω το δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Το δέχομαι κι αυτό. Μένω μέσα στο σπίτι μου. Στα 3 χρόνια κρίνω ότι μου είναι ασύμφορο να πληρώνω το ενίκιο αυτό και θέλω να μετακομίσω κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν, είτε 1 χρόνο μείνω μέσα στο σπίτι μου, είτε 2, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω ενίκιο 12 ετών, τα οποία και να θα μου αναζητηθούν δικαστικά. Αν φύγω από το σπίτι μου και πάω αλλού. Δηλαδή, αν ο κριτικός φύγει στα 3 χρόνια από το σπίτι του, θα πρέπει να πληρώσει ενίκιο για άλλα 9 χρόνια χωρίς να μείνει στο σπίτι του. Και πάμε και στη 12ετία. Εγώ σας λέω ότι ο κριτικός μένει μέσα στο σπίτι του, 12 χρόνια πληρώνει τα ενίκια, έχει πληρώσει και πριν τα ενίκια άλλες 100.000, θα πω εγώ, όλα αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά. Πάνε σε ένα μαύρο πηγάδι. Και τα λεφτά που έχει πληρώσει πρώτου πληθυριασμού και τα ποσά των ενίκιων, τα οποία θα σας πω, 300 ευρώ το μήνα. Επί 12 μήνες είναι 3.600. Επί 10 χρόνια είναι 36.000, πάμε δηλαδή περίπου 43.000. Χάνονται κι αυτά. Προσέξτε. Πάμε λοιπόν στα 10 χρόνια και έρχεται το X Fund και μου λέει εμένα ότι, κύριε Κριτική, βεβαιότατα, εγώ ας πούμε είμαι τώρα να είμαι 65 χρονών και στα 10 χρόνια να είμαι 77. Θα μου πει λοιπόν στα 77 μου χρόνια, βεβαιότατα, κύριε Κριτική, σας πουλάω το σπίτι στη τιμή των 200.000 ευρώ. Γιατί έτσι κρίνω ότι κάνει το σπίτι σας ή έτσι θέλω να σας το προσφέρω. Αν του πω εγώ, δεν έχω αυτά τα λεφτά να το αγοράσω,
δεν μου επιτρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι άλλο, ούτε με νίκιο. Μου κάνει άμεση έξωση. Εσείς αυτό το θεωρείτε δεύτερη ευκαιρία και προστασία ευάλωτων? Εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Λέει ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Πρόεδρο. Θα ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Ο νέος πτωχευτικός δεν είναι αποτέλεσμα μνημονιακών πολιτικών? Γιατί μου φαίνεται δεν το αναφέρει κανένας αυτό και το έχουμε εξωστρακίσει σαν έννοια στην πατρίδα μας. Ανέ, σας παρακαλώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει, σε ποιο μνημόνιο και μετά ψηφίστηκε? Βεβαιότατα, ό,τι εφαρμόζεται σήμερα, έχει συμφωνηθεί και έχει υπογραφεί την περίοδο 2015-2019. Και βεβαιότατα, ο συγκεκριμένος πτωχευτικός, το επαναλαμβάνω, το πιο αυστηρό πτωχευτικό πλαίσιο πανευρωπαϊκά, το πιο αυστηρό, έτσι. Λοιπόν, απλώς εφαρμόζεται σήμερα. Είχε συμφωνηθεί την περίοδο 2015-2019, αποτελεί απέτηση των δανειστών της χώρας, ή εντολή αν θέλετε, όπως επίσης και η κατάργηση του νόμου Κατσέλη αποτέλεσε απέτηση των δανειστών της χώρας και εντολή, όπως επίσης και οι εκπληστηριασμοί, 140.000 πληστηριασμοί έχουν γίνει περίπου 20, για να απομείνονται σε 120.000 εκπληστηριασμοί, και αυτό εκδηλώθηκε με δημόσια δήλωση, όπως σας προανέφερα, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δεν τήρησε καν τα προσχήματα σε μια δημοκρατία, σε μια ανεξάρτητη χώρα, που είπε στην ουσία ότι απαιτούμε. Η Ειρήνη από τις Μοίρες. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή πρακτικά από χθες δεν προστατεύεται η πρώτη μου κατοικία? Θα απαντήσω στην κυρία Ειρήνη ότι η πρώτη κατοικία σταμάτησε να προστατεύεται από το επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ από το Φεβράριο του 2019, όταν και καταργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2019 το άρθρο Β που προέβλεπε την προστασία της πρώτης και κύριες κατοικίας του νόμου Κατσέλη. Από τότε δεν υπάρχει καμία προστασία. Γι' αυτό και επανειλημμένα, κύριε Σαχίνη, λέω σε δημόσιες τοποθετήσεις μου ότι ευχαριστώ τον Θεό για λογαριασμό δεκάδων χιλιάδων οικογενειών στην Ελλάδα. Όσο και σας φανεί παράξενο, είναι αφανό εγώ ότι δεν είμαι καλά στα μυαλά μου που προέκυψε η πανδημία. Αν δεν υπήρχε η πανδημία και υπήρχε το ελεύθερο, εδώ και 14 μήνες θα βιώναμε οικογενειακά και κοινωνικά δράματα. Σας παραπέμπω σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε πριν από 15 μέρες και το προβάλλουμε και στα site μας, τι γίνεται στις συνοικίες με τη λήξη της πανδημίας των Ισπανικών Μεγαλοπόλεων. Μπορείτε να βρείτε τα site μας. Ναι, έχετε δίκιο. Άλλωστε συνεργάζεστε και με Κύπρο και με Ισπανία πανευρωπαϊκά πια. Πρέπει ακριβώς να πω, και με Ιταλία. Όπου οι σκηνές που προβλήθηκαν τι δείχνουν? Δείχνουν περίπου 500 αστυνομικούς Ισπανούς να έχουν κάνει ένα περίγυρο από το οικοδομικό τετράγωνο. Ειδικές μονάδες της Ισπανικής αστυνομίας περίπου 10 τον αριθμό να σπάνε την πόρτα, να τραβάνε τον άνθρωπο από τα πόδια σηκωτό έξω, να του βγάζουν να πετάνε τα πράγματα του έξω, να σφραγίζουν το σπίτι του και ο δύσβερος αυτός να παίρνει τα πράγματα του αγκαλιά και να φεύγει. Λέει εδώ ο Γρηγόρης, σας άκουγε για την Ισπανία και λέει, εσείς δεν είχατε πει ότι μάλλον φτιάχνετε τέτοιο σώμα και στην Ελλάδα? Είχε ακουστεί αυτό και προς το παρόν δεν ακούγεται κάτι δημόσιο, αλλά θα σας πω από πλευράς πρακτικής. Ατσιμή πλέον που οι πληστηριασμοί γίνονται ανεμπόδιστο, διότι έχει κατασταλεί κάθε αιστεία αντίδρασης, διότι το γνωρίζετε ότι πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται φυσικά και σήμερα, είχε ψηφίσει το ιδιώνυμο, που σημαίνει ότι αν ο κριτικός βγει και κάνει μια δήλωση κατά των πληστηριασμών και προτρέψει τους πολίτες να αντιδράσουν ειρηνικά, το τονίζω αυτό, ειρηνικά, πάντα στα πλαίσια του δημοκρατικού, των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος, ο κριτικός διώκεται αυταπάκεται από την εισαγγελέα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής δεκάδες θέσεις διώξης πολιτών, ακόμα και η ιερέα ενορίας 80 ετών, που ήταν σε ένα πεζοδρόμιο και απλώς διαμαρτυρόντουσαν ειρηνικά, όπως θα σας πω ότι και εγώ έχω υποστεί διώξεις για το θέμα των πληστηριασμών αυταπάκελτες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ως συνήθως θα κλείσουμε με το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που λέτε ότι έχει απασφαλίσει, τελείωσε, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο, αυτό μας λέτε. Με ρωτάνε εδώ, ποια εικόνα έχετε για το άμεσο τρέχον διάστημα όσον αφορά μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις? Θυμίζω ότι ο κύριος κριτικός είναι ο πρώτος που έχει διατυπώσει, αφήστε τη λένε πολιτική, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που μου στέλνετε εδώ, αφήστε, παραβίαζετε ανοιχτές πόρτες, δεν μιλάμε για αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε εκεί και ποια είναι η εικόνα στα νοικοκυριά που έχετε? Τι θα συμβεί άμεσα δηλαδή? Έχουμε αριθμούς? Αριθμούς έχουμε. Θα σας πω
ότι σε άμεσο κίνδυνο και από πλευράς νοικοκυριών βρίσκονται περίπου γύρω στα 250.000 νοικοκυριά σε άμεσο κίνδυνο και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις γύρω στις 120 με 130.000. 120 με 130.000. Βεβαίωτατα, σε άμεσο κίνδυνο. Μάλιστα. Ο μόνος λόγος που μπορεί να επιβαρυνηθεί αυτή η απασφάλιση, αυτό το τσουνάμι πτωχεύσεων, το ανεξέλεκτο, θα είναι οι επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Οπότε πιθανότατα με την ανοχή των δανειστών της χώρας να επιβαρυνθούν κάπως οι ρυθμοί. Όμως το αποτέλεσμα, είτε σε ένα χρόνο είτε σε δύο, θα είναι αυτό που σας περιέγραψα. Ότι δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε νοικοκυριά, είτε μικροεπαγγελματίες, οικογενειακές επιχειρήσεις, θα χάσουν τα πάντα. Σας παραπέμπω στο παράδειγμα της Ισπανίας. 3 εκατομμύρια σπίτια κλειστά περιστερώνες, που η Ισπανία, προσέξτε, ούτε απικία δεν είναι, ούτε Ελλάδα δεν είναι. Είναι τέταρτη ή μάλλον τρίτη αυτή τη στιγμή μετά την αποχώρηση της Αγγλίας οικονομική δύναμη. Παράγει από πολεμικά αεροπλάνα και πολεμικές φρεγάτες μέχρι αεροπλανοφόρα και εξάγει. Έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό. Ελέγχει στην ουσία και το πέρασμα και του Γιβραλτάρ. Έχει δηλαδή βαρύνουσα οικονομική, πολιτική και γεωστρατηγική θέση στην Ευρώπη. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν σε μια τέτοια χώρα, ποιος θα εμποδίσει να συμβούν αυτά στην Ελλάδα? Θα σας πω λοιπόν ότι δυστυχώς εύχομαι να διαψευθώ, ειλικρινά σας μιλάω, ύστερα από 3 με 4 χρόνια η Ελλάδα του τότε δεν θα έχει κοινωνικά και οικονομικά, δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του χθες που μεγαλώσαμε όλοι μας, με την Ελλάδα του μέχρι σήμερα που ζήσαμε. Κύριε Πρόεδρε, πολιτικές εξελίξεις δηλαδή, βλέπετε ότι έρχονται εκλογές, αυτό μας λέτε? Θα σας πω ότι λόγω του ότι επέρχεται μια δευτερογενής οικονομική κρίση. Ναι. Σαν απόρρια της πανδημίας του κορονοϊού. Και αυτό είναι, το έχω πει γραπτά από πέρσι και ό,τι κατέθεσα γραπτά από πέρσι στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και στο κυβερνητικό συμβούλιο και σε νούμερα και σε στατιστικές, έχει επαληθευτεί. Αυτή λοιπόν η δευτερογενής οικονομική κρίση θα έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις κοινωνικο-οικονομικές και φυσικά και πολιτικές. Επομένως, από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2022 διανύουμε προεκλογική περίοδο. Άρα, κύριε Κριτική, με συγχωρείτε. Μάνι-μάνι, μας είπατε εσείς, 500.000 είτε επιχειρήσεις είτε ιδιοκτήτες κατοικίας είναι στον αέρα. Στον αέρα είναι, φυσικά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι απλό. Όσο και αν ακούγεται, δεν είναι απλά διαχειρίσιμο, έτσι. Φυσικά δεν είναι απλά διαχειρίσιμο και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που ο πολιτικός χρόνος και επισφεύδεται και μικραίνει. Είναι ευνόητο αυτό που σας λέω και είστε αρκετά έμπειρος για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, δώστε και μια βοήθεια εδώ σε κόσμο που ρωτάει. Η Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών Καταναλωτών έχει ανεβάσει τα βίντεο στη σελίδα της με τους Ισπανούς, λέει. Βεβαιότατα. Είναι η τελευταία ανάρτηση που έχει γίνει στη σχετική εκπομπή. Τα site μας είναι το www.ομοσπονδία.gr. Δανειοληπτών.gr, μία λέξη, όπως μπορούν να μας βρούνε και στο Facebook σαν Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις εξαιρετικές επισημάνσεις, κυριολεκτικά σε νεκρό χρόνο, διότι όπως είπατε, η πανδημία μπορεί να τα πάγωσε εδώ, ξεπάγωσαν όλα. Λοιπόν. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που μας παρέχετε στην έγκριτη εκπομπή σας, για την ενημέρωση των συμπολιτών μας στα κρίσιμα αυτά θέματα, αλλά αν θέλετε και για την παρουσία και για το θάρρος που έχετε να τα παρουσιάζετε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.